Όταν μου έγινε η πρόταση να είμαι ομιλητής στην εκδήλωση, έλεγε ότι ξαφνιάστηκα. Πέρασα το μυαλό μου η σκέψη να απαντήσω αρνητικά. Αρνητικά γιατί είμαι πολύ μικρός εγώ για να μιλήσω για αυτό το έπος, πραγματικά. Είναι αλήθεια ότι αυτές οι 12 μέρες του καλοκαίρι του 87 διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μου και με έφεραν εδώ που είμαι σήμερα. Γι' αυτό και αποδέχτηκα αυτή την πρόσκληση. Το 1985 ήμουν μαθητής στην 5η Δημοτικού, τότε γνώρισα τον μπάσκετ από τον κόουτς, τον κύριο Μπαρμπούνη. Το 86 στο φθινόπωρο μπαίνω στο γυμνάσιο, εντάσσομαι και στην ομάδα μπάσκετ της Νεάπολης και πάλι με τον κόουτς Μπαρμπούνη προσπαθώ να μάθω τον μπάσκετ. Το 87, ένα χρόνο μετά, ζούμε με τους φίλους μου και τους συμπαίκτες μου μοναδικές στιγμές. Βλέπουμε τις αγώνες στην τηλεόραση και κάθε βράδυ, σχεδόν με χαμαραγώνα, πήγαμε στην πλατεία να πανηγυρίσουμε. Μοναδικές στιγμές. Η πλάστη ανάμεσα στις δύο μου αγάπες, επειδή μου καθηγητής του Στίβου και του Πάση παράλληλα, άρχισε να γέρει. Το σχολείο μου ρωτάγανε οι καθηγητές του, θα έχεις να μεγαλώσεις. Προπονητής σου έλεγα, προπονητής μπάσκετ. 1997, 10 χρόνια μετά το έπος. Είμαι στην προεπιλογή την ειδικότητα του μπάσκετ, coach μίσας καθηγητής, μου ζητάει να κάνω το αυτονόητο. Να κάνω αριστερό πάσιμο για να πάρει την ειδικότητα. Δεν τα καταφέρω. Δεν είχα την δεξιότητα. Τι να κάνω, δεν την είχα. Στατίστηκα, εκνευρίστηκα. Πήγα λοιπόν στο φιλοπάκο που έμεινα από κάτω να το βγάλουμε και αρχίζω να μαθαίνω αριστερό πάσιμο για να το πείσω να μου πάρει την ειδικότητα. Τελικά τα κατάφερα και αποτέλεσα και εγώ μέλος του κλαμπ των προπονητών του μπάσκετ με αυτό το πείσμα. Λοιπόν, το έπος αυτό 12 ημερών επηρέασε όχι μόνο εμένα, αλλά νομίζω και ολόκληρη τη γενιά μου. Νομίζω και τις επόμενες γενιές. Το ελληνικό μπάτσε ανέβηκε επίπεδο, κακά τα ψέματα. Οι επιτυχίες προπλασιάστηκαν. Τα επόμενα χρόνια και τα γήπεδα γέμισαν κόσμο. Και θεατές και αθλητές. Τα παιδιά πήγαν τους ήρωές τους. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας, ο Φάνης, ο Καμπούρης, ο δικός μου ήταν ο Αργύρης. Ήμουν Ολυμπιακός, ήταν ο μόνος Ολυμπιακός αυτή την εποχή. Ήμουν λοιπόν τον Αργύρη τον Καμπούρη. Όπως ο Όμηρος μας άφησε τα δύο ομηρικά έπιγια και Οδύσσια γραπτά για να μάθουν οι επόμενες γενιές τι έγινε τότε, πώς οι Έλληνες εργάστηκαν από κοινού τότε για να πετύχουν το στόχο τους, να καταλάβουν την τρία. Έτσι και ο Βασίλης κατέγραψε αυτές τις ιστορικές στιγμές του έπους. Σε αυτές τις σελίδες, αυτές τις περιγραφές και τις εικόνες. Ο Αχιλλέας, ο Οδυσσέας, ο Ηρακλής, ο Αγαμέμνονας της εποχής του Ομήρου, γίνονται ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φασούλας και τα άλλα παιδιά με τον κόουτς Πολίτη μαζικά να τους κατευθύνει. Και η Ρωσία έπεσε στο τελικό του Ευρωμπάσκετ, όπως έπεσε και η τρία τότε. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ πέρα, να σας αναφέρω κάτι που συνέβη χθες βράδυ. Συνάντησα ένα παλιό μαθητή και του ζήτησα να έρθει στην συνάντηση εδώ πέρα, να ακούσει, να διαβάσει το βιβλίο. Και αφόρησα, αλλά δεν ήξερε ούτε ότι είχαμε πάρει την πρώτη θέση, ούτε τον Γκάλι, ούτε το Γιαννάκι, κανένα, τίποτα. Κλείνω εδώ την παρένθεση. Δεν είπα τίποτα, έφυγα, λέω άστο να πάει και με την ευκαιρία που είναι εδώ ο κύριος Περιφερειάρχης να απευθύνω ένα. Πώς το πω, μια παράκληση. Ήξερα ότι είναι φίλος του αθλητισμού, φίλος της παιδείας, φίλος της νέας γενιάς. Αν γίνεται αυτό το βιβλίο, να μπει στις σχολικές βιβλιοθήκες. Νομίζω ότι είναι χρέος μας οι νέοι να μάθουν, οι νεότεροι να θυμηθούν και κανείς μα κανείς να μην ξεχάσει. Λαός χωρίς μνήμη είναι λαός χωρίς μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.